Σας ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ειδικά στην επέτειο, στη συμπλήρωση, τη μέρα συμπλήρωσης 50 χρόνων από το πραξικόπημα, να μιλάτε για τόλμη και ειλικρίνεια προς τον Κυπριακό λαό. Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είδαμε την αλήθεια της κυβέρνησης σε εκείνη τη δήλωση. Είπατε για τόλμη και ειλικρίνεια. Τελικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πέρασε το μήνυμα που ήθελα να πω εκείνη τη μέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, έδωσε κλάδο ελέας. Είναι γνωστό σε όλους. Αυτός ο κλάδος ελέας εφαρμόστηκε σε όλους, στους εγκέφαλους, αν θέλετε, του πραξικόπηματος, στους προτεργάτες, εκτός σε αυτά τα 22 παιδιά, και τολμώ να πω, είναι οι τελευταίοι που έχουν ευθύνη, αν συγκρίνουμε τις ευθύνες όλων των άλλων. Και όλοι μας, λυπούμε που το λέω, για τόσα χρόνια ήμασταν υποκριτές. Εξαντλούσαμε την καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματος σε 22 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για το τι έκαναν. Αλλά αν δούμε τις ευθύνες στο πραξικόπημα, αυτά τα παιδιά είχαν την ελάχιστη ευθύνη. Αλλά όλοι μας, και τα πολιτικά κόμματα, όλοι μας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ο κλάδος ελέας, που ήταν μια σωστή απόφαση του Πρόεδρου Μακαρίου το 1974 μετά την καταστροφή, ο κλάδος ελέας επεκτάθηκε σε όλους εκτός τους 22 καταδρομής. Αυτό ήταν που ήθελα να πω. Δεν μεταφέρθηκε σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας, γιατί θα το ξεκαθαρίσω.